Ιούλιος Βέρν. Οι ιστορίες που έχουν διαβαστεί από εκατοντάδες εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο για πάνω από έναν αιώνα και που και σήμερα συνεχίζουν να εξάπτουν τη φαντασία μας. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από 150 χρόνια, τότε που ζούσαν οι προ-προ-προ-παππούδες μας, μια ομάδα ανθρώπων θέλησε να στείλει ένα αντικείμενο στο φεγγάρι. Τότε δεν είχαν φτιαχτεί οι πύραυλοι και έτσι έφτιαξαν ένα τεράστιο κανόνι και εκτόξευσαν προς τη σελήνη μια τεράστια οβίδα με τρεις γενναίους αστροναύτες μέσα. Η έκρηξη κατά την εκτόξευση ήταν τόσο δυνατή που πυκνά σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό. Όταν αυτός καθάρισε, οι αστρονόμοι είδαν την οβίδα, η οποία τελικά δεν είχε καταφέρει να φτάσει στη σελήνη, αλλά για λίγο αστόχησε και βρισκόταν σε τροχιά γύρω της. Κανείς δεν ήξερε ποια τύχη περίμενε τους τρεις γενναίους επιβάτες της οβίδας. Θα είχαν επιζήσει από την εκτόξευση ή θα πέθαιναν σε αδιάκοπη τροχιά γύρω από τη σελήνη. Μέσα στην οβίδα, στον πάτο του κανονιού, πάνω σε πολλούς τόνους εκρηκτικών, οι τρεις ταξιδιώτες, δηλαδή ο Μπαρμπικέιν, ο Μισελ Αρντάν και ο καπετάνιος Νίκολ και οι δύο σκύλοι τους που είχαν πάρει μαζί τους, ο Δορυφόρος και η Άρτεμις, μετρούσαν τα δευτερόλεπτα για την εκτόξευση. Όλοι ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα της οβίδας, σε παχιά στρώματα, για να μην τραυματιστούν. Το τράνταγμα του πυροβολισμού ήταν τρομακτικό. Οι ταξιδιώτες για αρκετή ώρα είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Πρώτος συνήλθε ο Μισελ Αρντάν, που βοήθησε τον Νίκολ και τον Μπαρμπικέιν να συνέλθουν. Αμέσως έτρεξαν στα μικρά παράθυρα να δουν πού βρίσκονταν. Η οβίδα πράγματι είχε φύγει από τη γη και ταξίδευε στο διάστημα. Αμέσως παρατήρησαν ότι ένα πολύ φωτεινό αντικείμενο τους πλησίαζε και υπήρχε πιθανότητα να συγκρουστούν με αυτό και να καταστραφεί η οβίδα. Ήταν ένας τεράστιος αστεροειδής σαν μεγάλο βουνό που η βαρύτητα της γης τον είχε μετατρέψει σε δορυφόρο της. Τελικά, ο αστεροειδής πέρασε ξυστά από το βλήμα και εξαφανίστηκε στο βάθος του διαστήματος. Οι ταξιδιώτες, ανακουφισμένοι, άρχισαν να τακτοποιούνται μέσα στην οβίδα. Ανακάλυψαν ότι ένα από τα δύο σκυλιά, ο δορυφόρος, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι με το τράνταγμα από την εκτόξευση. Του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τον άφησαν να ξεκουραστεί. Την άλλη μέρα άρχισαν διάφορες επιστημονικές συζητήσεις για τη γη, τη σελήνη και το ταξίδι τους. Η ώρα πέρασε και όταν πήγαν να ταΐσουν τα σκυλιά, ανακάλυψαν ότι ο δορυφόρος είχε πεθάνει. Έπρεπε να βγάλουν το σώμα του από την οβίδα πριν βρωμήσει. Αν άνοιγαν, θα έφευγε ο αέρας που ανέπνεαν στο άδειο διάστημα και θα πέθαιναν. Ανοιγόκλειναν λοιπόν ένα παράθυρο πολύ γρήγορα για να μην χάσουν πολύ αέρα και έστειλαν το σώμα του σκύλου έξω. Την άλλη μέρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, είδαν ότι κάτι τους ακολουθούσε. Αρκετή ώρα προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήταν. Τελικά, διαπίστωσαν ότι ήταν το νεκρό σώμα του δορυφόρου. Επειδή δεν υπήρχε αέρας έξω από την οβίδα, δεν σταμάτησε όταν το έβγαλαν έξω, αλλά συνέχισε να ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα με την οβίδα. Αργότερα άρχισαν να νιώθουν σαν μεθυσμένοι και ζαλισμένοι, γελούσαν χωρίς λόγο και έκαναν χαζομάρες, μέχρι που έπεσαν σχεδόν λιπόθυμοι. Ο Νίκολ αναγνώρισε ότι το πρόβλημα προερχόταν από το υπερβολικό οξυγόνο στον αέρα και ρύθμισε τη συσκευή που το έφτιαχνε. Έτσι, λίγο αργότερα, έγιναν όλα πάλι φυσιολογικά. Την άλλη μέρα, η οβίδα έφτασε στο σημείο εκείνο που το βάρος με το οποίο τους τραβούσε η γη ήταν ίδιο με το βάρος με το οποίο τους τραβούσε η σελήνη. Από εκεί και πέρα, η σελήνη θα τους τραβούσε όλο και πιο δυνατά, μέχρι να πέσουν πάνω της. Σύντομα όμως, οι τρεις φίλοι κατάλαβαν ότι η οβίδα είχε αστοχήσει και δεν θα πετύχαινε τη σελήνη. Δεν θα έφταναν ποτέ στον προορισμό τους, αλλά θα περιπλανιόνταν στο διάστημα και όταν θα τους τελείωνε το οξυγόνο, θα πέθαιναν. Ο Μπαρμπικέιν υπολόγισε ότι ο αστεροειδής που είχαν συναντήσει πριν μέρες τους είχε αλλάξει την κατεύθυνση.
Όμως η Οβίδα δεν θα ξέφευγε τελικά από τη Σελήνη, γιατί δεν πήγαινε αρκετά γρήγορα. Ούτε όμως θα έπεφτε πάνω της, γιατί δεν πήγαινε αρκετά αργά. Ήταν καταδικασμένη να περιστρέφεται για πάντα γύρω από τη Σελήνη και να γίνει τεχνητός δορυφόρος της. Έτσι η Οβίδα ταξίδευε γύρω από τη Σελήνη σε χαμηλό ύψος. Οι τρεις αστροναύτες με κιάλια παρατηρούσαν την επιφάνειά της και την έλαβαν πιο καθαρά από οποιοδήποτε αστρονόμο της Γης με το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο. Έτσι είδαν και μελέτησαν όλους τους κρατήρες, τις πεδιάδες, τα βουνά και τις χαράδρες της. Η τροχιά της Οβίδας την έστειλε στην πλευρά του φεγγαριού που ποτέ δεν φαίνεται από τη γη, αφού δείχνει στη γη πάντα την ίδια όψη του. Εκεί οι τρεις φίλοι θα πετούσαν πάνω από βουνά και κρατήρες που κανένας άνθρωπος δεν είχε δει μέχρι τότε, ούτε από τηλεσκόπιο. Και οι αστροναύτες όμως δεν είδαν πολλά πράγματα. Επειδή στη γη ήταν περίπου πανσέλινος, στην αθέατη πλευρά της Σελήνης ήταν νύχτα. Και έτσι τα πάντα ήταν σκοτεινά. Επίσης, μέσα στην Οβίδα άρχισε να κάνει πολύ κρύο και οι ταξιδιώτες σχεδόν πάγωσαν. Όταν η Οβίδα ξαναγύρισε πίσω από τη Σελήνη προς την ηλιόλουστη πλευρά, ο Μπαρμπικέιν σκέφτηκε ένα σχέδιο για να πέσουν πάνω στη Σελήνη. Η Οβίδα είχε μερικές ρουκέτες για να τη φρενάρουν λίγο πριν πέσει στην επιφάνεια του φεγγαριού. Θα τις άναβαν την κατάλληλη στιγμή για να φρενάρει η Οβίδα και να πέσει πάνω στο δορυφόρο της γης. Όταν τις άναψαν, ένιωσαν ένα μεγάλο σπρόξιμο. Οι ναύτες σε ένα εξερευνητικό πλοίο στον Ειρηνικό ωκεανό άκουσαν ένα έντονο σφύριγμα και είδαν ένα αντικείμενο να πέφτει στη θάλασσα. Ο καπετάνιος έστριψε το πλοίο προς τα εκεί και σε λίγο αντίκρισαν την Οβίδα της λέσχης του πυροβόλου που έπλεε στα ήσυχα νερά. Βρήκαν μέσα τους τρεις ταξιδιώτες υγιέστατους. Είχαν πυροδοτήσει σε λάθος στιγμή τις ρουκέτες και αντί η Οβίδα να πέσει στη Σελήνη, είχε πέσει πίσω στη γη.